Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα από τις συχνότητες του Ηλυρία Web TV και την εκπομπή Ελλήνων Διάλογοι. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή ξανά να έχουμε στην εκπομπή μας τον κύριο Χολίδη Κωνσταντίνο, υποψήφιο βουλευτή με την Ελληνοσυνέλευση στο νομό της Καβάλας. Κύριε Χολίδη, σας καλωσορίζουμε και πάλι. Καλησπέρα και πάλι, κύριε Βασιλάκη. Καλησπέρα σας. Σε όλους τους Έλληνες πολίτες που μας παρακολουθούν, πολύ σημαντικές πληροφορίες θα δώσουμε και σήμερα στη δεύτερη εκπομπή. Να κάτσουν και να την παρακολουθήσουν για να γίνουν ακόμα περισσότερο αφυπνισμένοι. Κύριε Χολίδη, σήμερα εννοείται ότι είμαστε εδώ σε συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής μας που προσπαθήσαμε να αναλύσουμε τα γεγονότα αλλά και τις καταστάσεις που συνέβησαν κατά τη διάρκεια από το 1884 έως και το 1932, αν θυμάμαι καλά. Έτσι δεν είναι? Το 1932 τελειώσαμε και αναλύσαμε τις πτωχεύσεις από το 1884 μέχρι το 32 και θα συνεχίσουμε από εδώ μέχρι όσο μας πάει. Θα θέλατε να μας κάνετε μία ανακεφαλαίωση στο τι ακριβώς είπαμε και τι υπόθηκε στην προηγούμενη εκπομπή για να μπορέσουμε να συνδέσουμε τα δύο αυτά κομμάτια, τα οποία είναι μία συνέχεια και ένα γενικό συμπέρασμα και τη συγκεκριμένο που θα γίνει στο τέλος, αλλά και κατ' επέκταση για να μπορέσουν και οι τηλεθεατές μας να συνδεθούν και αυτοί μαζί μας στο τεράστιο αυτό ιστορικό αναδρομικό στάδιο, το οποίο θα προσπαθήσουμε σήμερα ξανά να συνεχίσουμε να αναλύσουμε. Ο λόγος εσάς. Τη σύνδεση, κύριε Βασιλάκη, μπορούμε να την κάνουμε με μια συνοπτική εικόνα που δείξαμε στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής, στο μέρος 1, που αν δεν την είδαν οι αγαπητοί τηλεθεατές μας, να τη δούνε, να τρέξουν. Έχει τον ίδιο τίτλο, απλώς γράφει μέρος 1. Στο ίδιο κανάλι, της περιφέρειας Ηπείρου, Ελλήνων Συνέλευσης. Είναι η εικόνα αυτή με τις πτωχεύσεις. Μπορούμε να τη δούμε στην οθόνη μας. Ωραία. Εδώ είναι οι τέσσερις πτωχεύσεις της Ελλάδος. Το 1827 επί Καποδίστρια, η Ελλάδα πτωχεύει για τα δάνεια που είχε πάρει για την επανάστασή της, για την απελευθέρωσή της, η πρώτη πτώχευση της Ελλάδος. Μετά σκοτώνουν τον Καποδίστρια το 1831 το Σεπτέμβριο, αναλαμβάνει και μας φέρουν τον 16χρονο Όθωνα, οι ιδιοκτήτες της Εθνικής Τράπεζας το 1841 που ιδρύθηκε, τον 16χρονο γιο του Λοδοβίκου Όθωνα, το οποίο πτωχεύει πάλι η Ελλάδα το 1843, δύο χρόνια μετά την Εθνική Τράπεζα, για τα δάνεια πάλι για την Επανάσταση. Η Ελλάδα απελευθερωνόταν σιγά σιγά, προσαρτούσε μέρη, πρώτα ο Μοριάς, η Πελοπόννησος, μετά η Ρούμελη, η Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, και ανέβαινε προς τα πάνω μέχρι το 1946 που προσαρτήσαμε και τα Δωδεκάνησα. Μετά, η τρίτη πτώχευση της Ελλάδας, όπως λέει το συνοπτικό αυτό πινακάκι, που με μια ματιά ο θεατής μας μπορεί να δει τις πτωχεύσεις όλης της ιστορίας μας μέχρι σήμερα. Το 1893, επί Χαριλάου Τρουκούπη, πτωχεύσαμε για τα μεγάλα έργα που γίνανε τότε στην Ελλάδα, για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, για τα πολλά χρήματα που δαπανήθηκαν για την διάνοιξη της Διόρυγας της Κορίνθου, που ένωνε τον Κορινθιακό κόλπο με το Σαρονικό. Και με τη φράση «δυστυχώς επτωχεύσαμε», ο κύριος Χαρίλαος Τρουκούπης πτώχευσε πάλι την Ελλάδα, η οποία πτώχευσε από την Εθνική Τράπεζα. Η Εθνική Τράπεζα είναι αυτή που πτωχεύει το έθνος. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν είδαμε ποτέ να πτωχεύει η Εθνική Τράπεζα. Άρα οι ξένοι τραπεζίτες, οι Ρότσιλντ, πτωχεύουν το έθνος των Ελλήνων. Αυτό γίνεται πάντα. Και το 1932 που σταματήσαμε εκεί, είναι η πτώχευση του Χαζάρου Ελευθερίου Βενιζέλου. Κακώς τον λένε εθνάρχη. Δεν είναι εθνάρχης αυτός που ευθύνεται για την καταστροφή της Σμύρνης, για τον αποδεκατισμό του ελληνικού στρατού που έφτασε μέχρι το Σκίσεκιρ. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν είναι αθνάρχης, είναι χαζάρος Εβραίος και το έκανε με σκοπό να αποτρέψει, πτωχεύοντας την Ελλάδα το 1932, να μην ζητήσουν οι πρόσφυγες από την Σμύρνη το χρυσό τους, από την Ελλάδα, από το κατάστημα της Τράπεζας της Ανατολής, όπου υπήρχαν βασικά καταστήματα, να αποτρέψει να τους δώσουν πίσω το χρυσό τους. Γιατί ο χρυσός τους ταξίδευε στη Γερμανία, στην Deutsche Bank και χρηματοδότησε το Τρίτο Ράιχ. Άρα, μας δίνει και την απάντηση που βρήκε η καταστραμμένη Γερμανία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου χρήματα για να φτιάξει την πολεμική μηχανή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1933 ανεβαίνει ο Χίτλερ στην εξουσία και το 1933 μέχρι το 1939 δούλευαν τα γερμανικά εργοστάσια πληρώνοντας ο Χίτλερ με τον ελληνικό χρυσό τους Γερμανούς εργαζόμενους και τις γυναίκες που δούλευαν εκεί. Το 1939 μπαίνει μέσα στην Πολωνία και αρχίζει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με όλη αυτή την πολεμική μηχανή που έφτιαξε με το χρυσό των Ελλήνων το δικό μας.
Και το 2010, όπως βλέπουμε στην εικόνα μας, ετοιμαζόταν να πτωχεύσουν πάλι την Ελλάδα επί Γεωργάκη Παπανδρέου. Αλλά αυτό θα γινόταν το 2012, τον Οκτώβριο του 2012, που έλεγε το 20ετές ομόλογο 31,5 δις που είχε πάρει ο Μητσοτάκης 20ετές ομόλογο το 1992, και τον Οκτώβριο του 2012 θα μας κάναν πτώχευση με αυτό το ομόλογο. Εκεί ήρθε ο Έλληνας Αρτέμης Σόρας και έβαλε το χέρι του έτσι και σταμάτησε την πτώχευση της Ελλάδος με την πρόταση δανεισμού με 0,5% και αποπληρωμή 100 χρόνια των 600 δις. Σταματάν οι πτωχεύσεις. Το έθνος είναι εδώ, είναι κυρίαρχο. Με την Ελλήνων Συνέλευση εκπροσωπείται το έθνος και δεν πρόκειται να πτωχεύσει ποτέ Έλληνες πολίτες. Γιατί έχουμε λογιστικό υπόλοιπο 600 δις, έχουμε πολιτικό φορέα που θα κυβερνήσει την Ελλάδα, την Ελλήνων Συνέλευση, 280 γραφεία σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο και 12 περιφέρειες που εκτελούν τη διαδικασία αυτή τη στιγμή. Οι πτωχεύσεις και το παιχνίδι των χαζάρων Εβραίων με την Ελλάδα σταματάει με τον Αρτέμι Σόρα και όλες αυτές οι πτωχεύσεις που γίνανε τα τελευταία 200 χρόνια. Δεν απελευθερωθήκαμε ποτέ και αρχίζει η απελευθέρωση με την Ελλήνων Συνέλευση με πρόεδρο τον Αρτέμι Σόρα. Κύριε Βασιλάκη, μπορείτε να συνεχίσετε. Συγγνώμη, ήταν ένας μονόλογος. Έπρεπε να μάθει. Είναι πολύ πραγματικά χύμαρος. Κάνατε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη εισαγωγή. Μας αποτυπώσατε το πόσα αναφέρθηκαν αλλά και το πόσα είχαμε προβάλει στην προηγούμενη μας εκπομπή. Και θα ήθελα να συμπληρώσω πάνω σε αυτό ότι επίσης ο Βενιζέλος ήταν ξάδερφος του Ατατούρκ. Πρέπει να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Δεύτερος ξάδερφος. Δεν είχε κανένα ελληνικό DNA και καμία ελληνικότητα αυτός ο άνθρωπος τέλος πάντων. Έτσι, πούλησε ουσιαστικά τους Έλληνες της Ιωνίας. Και εκτός από αυτό έκανε και το τεράστιο μετά έγκλημα να κάνει το ΚΙΣ πρόσωπο δημοσίου δικαίου εντός του ελληνικού κράτους, που σημαίνει κράτος εν κράτη, αφορολόγητο μέχρι και σήμερα, κύριε Χολίδη. Αλλά θα ήθελα τώρα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη σημερινή μας ανάλυση και να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει, από το 1932, που ο Εβραίος Χαζαρομογγόλος Βενιζέλος, όπως πολύ σωστά είπατε, τόχευσε την Ελλάδα για ακόμα μια φορά, κάνοντας τα πλακάκια εντός εισαγωγικών με τους τραπεζίτες Ρόθσιλντ που ήταν μαζί αγκαλιά όλοι αυτοί έτσι κι αλλιώς, και ουσιαστικά 4 εκατομμύρια Έλληνες σφαγιάστηκαν, άλλοι δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια ή χιλιάδες ήρθαν ως πρόσφυγες στην κεντρική Ελλάδα και ο πλούτος τους, ο τεράστιος αυτός πλούτος τους, είχε ταξιδέψει, όπως είπατε, για τη Γερμανία, εκεί που χρηματοδοτήθηκε και θα δούμε και το αναγκαστικό δάνειο μετά της Ελλάδος προς τη Γερμανία, που αναγκαστήκαμε να δώσουμε δάνειο στους Γερμανούς, και θα τα πούμε τώρα στη συνέχεια. Άρα, κύριε Χολίδη, 1932 επιτοχεύουμε με 97,8% έλλειμμα επί του ΑΕΠ. 1933, ενώ είμαστε επιτοχευμένοι, μειώνεται το χρέος. Πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς γίνεται να είσαι επιτοχευμένο το 1932 και το 1933 να έχεις 10% μείωση του χρέους επί του ΑΕΠ. Αυτό πραγματικά για τον οποιονδήποτε λογιστή, θα πω οικονομολόγο, γενικά οποιοδήποτε έχει να κάνει με τα οικονομικά, δεν μπορεί, θεωρώ, να υπάρχει μια λογική επεξήγηση και λογική ανάλυση. Πείτε μου εσείς αν κάνω λάθος. Εδώ, όπως είπαμε, οι πτωχεύσεις ήταν στιμές, ήταν τεχνητές οι πτωχεύσεις. Και άμα δείτε, όταν είπατε το 1932 πτωχεύσαμε με 97,8% του χρέους επί του ΑΕΠ, δηλαδή, να καταλάβει λίγο ο κόσμος εδώ, το αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ας το ξαναπούμε λίγο εδώ για να καταλάβει. Όταν το χρέος είναι 97% επί του ΑΕΠ, δηλαδή στο 100% είναι, το ΑΕΠ είναι ο τζίρος μέσα στην Ελλάδα. Που μέσα στο τζίρο της Ελλάδας συμπεριλαμβάνονται και τα έσοδα από τους φόρους, από τα έσοδα από άλλες πηγές της κοινωνίας που τα ελέγχει η κυβέρνηση και τα έσοδα και από τα δάνεια. Όταν το ΑΕΠ σου, όταν το χρέος σου πλησιάζει το τζίρο στην Ελλάδα, το 100%, τότε έχεις χρέος ίσα με το τζίρο της Ελλάδος. Όταν δηλαδή μια χρονιά νωρίτερα, το 1931, ήταν στα 105,9%, άρα το χρέος της Ελλάδος σε σχέση με το ποσοστό επί του ΑΕΠ ξεπέρασε δηλαδή το τζίρο στην Ελλάδα, το χρέος μας. Άρα στους δανειστές μας έπρεπε για μια χρονιά να δώσουμε όλα τα έσοδα της χώρας μας για να εξοφλήσουμε τους δανειστές μας. Και φέτος, το 2022, που το χρέος μας είναι 205%, ας αναφέρουμε και αυτό, δηλαδή έχουμε διπλάσιο χρέος από το ΑΕΠ μας, που είναι στα 386 δις, δηλαδή δύο φορές ο τζίρος στην Ελλάδα. Θα το ξεπληρώσουμε ποτέ? Άρα βρισκόμαστε σε οικονομικό πόλεμο. Κύριε Χολίδη, κοιτάξτε, παρακαλώ. Έτσι κι αλλιώς γνωρίζουμε ότι δεν θέλουν να αποπληρωθεί αυτό το χρέος. Το γνωρίζουμε, είναι τεχνητό από την αρχή του, διότι έτσι κι αλλιώς η Τράπεζα της Ελλάδος
είναι θυγατρική, όπως έχουμε, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, από την Εθνική Τράπεζα, η οποία είναι ιδιωτική. Άρα από εκεί και πέρα τελειώνουν όλα, πάβουν. Να καταλαβαίνει και ο ελληνικός λαός τι συμβαίνει ακριβώς. Είμαστε πτωχευμένοι συνεχώς, ενώ είμαστε πάμπλουτοι. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα συνεχίζουμε την εξέλιξη, τη διαμόρφωση του δημοσίου χρέους. Από το 33 πάμε στο 34 που συνεχίζει και μειώνεται, στο 80% από 88 που ήταν το 33, και συνεχίζει και μειώνεται μέχρι το και το 39 στο 77,8%, κύριε Χολίδη. Που σημαίνει ότι σκέψαμε, συνεχίζαμε και αποπληρώναμε και μειώναμε συνεχώς το δημόσιο μας έλλειμμα. Σωστά, δημοσιοοικονομικό μας έλλειμμα, με συγχωρείτε. Ωραία. Επειδή, κύριε Βασιλάκη, αυτά τα στοιχεία τα πήρατε από το IMF, από το International Monetary Fund, που είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που αυτό το παρουσιάζει αυτά τα στοιχεία, να μας πει γιατί το IMF σταματάει το 1939 και έχει μετά τα επόμενα χρόνια, από το 1940 μέχρι το 1951, παύλες. Τώρα, ένας που γνωρίζει ιστορία θα πει ότι άρχισε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, που η Ελλάδα συμμετείχε σε αυτόν το 1940. Ο πόλεμος άρχισε το 1939. Σταματάνε μέχρι εκεί δηλαδή. Το χρέος μας ήταν κοντά στο τζίρο μας, 77%. Εντάξει, λίγο το διορθώσανε, πληρώσανε μερικές δόσεις εκεί πέρα. Εδώ θέλω να μείνουμε, κύριε Χολίδη, διότι είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, πότε ιδρύεται το IMF? Πολύ σημαντικό αυτό στο να αποτυπώσουμε ορθά και με αποδεικτική διεργασία όλη αυτή την επέσχεντη αδικοπραξία που έχει συμβεί κατά του έθνους μας. Πάμε. Το 44 δεν είναι? Τον Ιούλιο του 44 δημιουργήθηκε με τη συνθήκη Bretton Woods Agreement στο New Hampshire των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδρύθηκε η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Συμμετείχε η Ελλάδα ως ιδρυτικό μέλος, κύριε Χολίδη, στην κοινοπραξία αυτή του πλανήτη μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι ή όχι? Με 25 εκατομμύρια δολάρια για την ίδρυση της Παγκόσμιας Τράπεζας και 40 εκατομμύρια δολάρια για την ίδρυση του ΔΝΤ. Ο Σόρος το είπε. Να μας πούν οι οικονομολόγοι, πού βρήκαν τόσα χρήματα να συμμετάσχουμε στην ίδρυση της παγκόσμιας αυτής κοινοπραξίας, ενώ 12 χρόνια νωρίτερα, το 32, είχαμε πτωχεύσει? Και πού βρήκαμε και να δώσουμε και 1,5 δις δολάρια στους Γερμανούς ως αναγκαστικό δάνειο στη Γερμανία? Τόσα χρήματα έχουν οι Έλληνες τελικά? Οι Έλληνες έχουν τόσα χρήματα, κύριε Βασιλάκη. Πολλά χρήματα έχουν οι Έλληνες. Πολλά χρήματα. Μα το είπατε πριν, κύριε Χολίδη. Ο κλεμμένος χρυσός της Τράπεζας Ανατολής, όπου χρηματοδότησε όχι μόνο το Τρίτο Ράιχ κατά τη διάρκεια της επεκτατικής του στρατιωτικής διαδικασίας, έτσι. Και εκτός αυτού, μετά είναι και η BIS, είναι πάρα πολλές άλλες πτυχές της τεράστιας αδικίας στις πλάτες των Ελλήνων και των δολοφονημένων Ελλήνων. Πολύ συγκεκριμένα, των δολοφονημένων Ελλήνων. Και ρωτώ τον θεατή, το IMF βρήκε τα στοιχεία του ποσοστού του ΑΕΠ, το ποσοστού του χρέους επί του ΑΕΠ, αλλά μας δίνει παύλες για τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων και παύλες για την καταστροφή της Μυρνής? Γιατί δεν είχαν στοιχεία? Χάθηκαν στον πόλεμο ή αποκρύβουν τον πλούτο των Ελλήνων που είναι τεράστιος? Προφανώς αυτό το δεύτερο, κύριε Χολίδη, και εδώ αποτυπώνεται το ότι πώς είναι δυνατόν το IMF να μην υπάρχει μέχρι και το 1944, να έχει μετά μεταγενέστερα, να του έχουν δοθεί προφανώς θεσμικά από τις κεντρικές τράπεζες όλα αυτά τα αποκλειστικά συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα, αλλά να λείπουν πολύ συγκεκριμένες χρονιές τα αποτυπώματα της οικονομικής διαχείρισης αλλά και της διακύμανσης του δημοσίου χρέους. Άρα το βλέπουμε σαν συμπέρασμα, επιτρέψτε μου, ότι το 44 ιδρύεται και συνεχίζει και μέχρι και το 51 να μην υπάρχουν, να μην δίνουν ως IMF τα στοιχεία των δεδομένων για αυτές τις χρονιές που πάψανε από το 1939. Άρα δεν γίνεται, πώς γίνεται το IMF από τη σύστασή του το 1944 να μην εκδίδει, τουλάχιστον μετά από 3-4 χρόνια θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει ξανά σε ένα πολύ συγκεκριμένο, σε μια συγκεκριμένη διαδικασία που έμπαινε ο πλανήτης τότε, που όλοι συμφωνήσαν, όλα τα κράτη, τα 44 νομίζω κράτη που κάναν την κοινοπραξία ως σύμμαχοι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και συμφωνήσαμε όλοι ότι το δολάριο θα είναι το παγκόσμιο μέσο συναλλαγών σε όλες τις συναλλαγές πρωτογενούς και στις πρωτογενείς οικονομίας. Έτσι δεν είναι, κύριε Χολίδη?
Έτσι είναι. Και σαν τραπεζικός υπάλληλος, να σας πω και αυτό. Υπήρχε ένας πίνακας από το ιστορικό σύστημα λειτουργίας της τράπεζας, της αγροτικής τράπεζας και της Πειραιώς, το οποίο εργαζόμουν, το οποίο από εκεί βλέπαμε όλα τα νομίσματα των χωρών που ερχόταν, ποια είναι σε κυκλοφορία. Δηλαδή η σουηδική κορώνα, το ελβετικό φράγκο, δεν ξέρω τι. Και υπήρχαν κάποια νομίσματα τα οποία είχαν πάυσει από την κυκλοφορία. Δεν ήταν άλλο σε κυκλοφορία τα παλιά τους νομίσματα. Το μοναδικό νόμισμα που δεν είχε πάψει η κυκλοφορία του σε όλες τις εκδόσεις, και το 1978 και το 1996, όσες φορές εκτυπώθηκε το δολάριο, πάντα όλα είναι σε ισχύ. Δηλαδή, χώρες έχουν νομίσματα παλιότερα που τα έχουν αποσύρει από την κυκλοφορία, όπως είναι οι δραχμές της Ελλάδος οι παλιότερα, αλλά νομίσματα αποτύπωμα νομίσματος με κάποιο ιστορικό πρόσωπο πάνω, αποσύρονται τα παλιά και δημιουργούνται καινούργια με νέο σχεδιασμό. Το δολάριο, όλα τα δολάρια, ποτέ δεν έχει αποσυρθεί κανένα δολάριο. Και ποιος είναι ο λόγος? Όπως είπατε, γιατί το δολάριο είναι το παγκόσμιο νόμισμα, έχει συμφωνηθεί από τα 44 κράτη της συμφωνίας Bretton Woods ότι αυτό θα είναι το νόμισμα όλων των κρατών, γιατί είναι παγκόσμια οικονομική συμφωνία. Και από εκεί είναι και στο δολάριο τα καταπιστέματα που είναι στην κλήρωση των θόρων των τραπεζών, που η Ελλάδα έχει εκεί 115,3 εκατομμύρια σε δολάρια, είναι σε δολάρια όπως και της Αγγόλας και της Κίνας και της Κούβας και της Γερμανίας. Όλοι έχουν καταπιστευματικούς λογαριασμούς μόνο σε δολάρια, γιατί είναι παγκόσμιο νόμισμα. Γι' αυτό δεν αποσύρονται παλιές εκδόσεις δολαρίων που ισχύουν από τότε από την είδησή τους όλα τα δολάρια. Δεν έχει αποσυρθεί κανένα δολάριο, καμία έκδοσή του ως αποτύπωμα. Όλα ισχύουν. Γιατί είναι παγκόσμιο νόμισμα, όπως είπαμε. Και θέλω να με ρωτήσατε, είπατε να απαντήσω και στην ερώτησή σας ότι όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή το 57 που σταματάνε, συγγνώμη, το 51, καταρχήν το IMF, εντάξει, ιδρύθηκε το 44 τον Ιούλιο. Όλα αυτά τα στοιχεία πώς τα βρήκε στο παρελθόν και δίνει πάθος? Προφανώς, έτσι, μετά από κάποια χρόνια και βλέπουμε ότι από το 52 και μετά όλες οι κεντρικές τράπεζες εκείνης εποχής έχουν γνωστοποιήσει κάποια δεδομένα του ιστορικού τους αρχείου. Και το βλέπουμε αυτό και όχι μόνο στη δικιά μας τη χώρα. Υπάρχει το IMF, να μπορεί οποιοδήποτε πολίτης να ανατρέξει και να δει όλα τα δεδομένα των όλων των χωρών του πλανήτη. Γιατί στην Ελλάδα έχει παύλες? Γιατί στην Ελλάδα έχει παύλες, να μας πει ο πολίτης. Γιατί στην Ελλάδα έχει παύλες? Δεν είχαμε εξωτερικό χρέος έναντι του ΑΕΠ να μας πληροφορήσει το IMF? Πίσω είναι η Ανατολή. Κύριε Βασιλάκη, είναι η Ανατολή. Γιατί? Έτσι, γιατί μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου άρχισε το σχέδιο Μάρσαλ. Και όπως λέει ο Αρτέμις Όρας, μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής βάλανε εγγύηση στα καταπιστέματα. Γιατί στα καταπιστέματα, κύριοι που μας ακούτε, μπαίνουν εγγύησεις είτε ομόλογα 3α είτε χρυσός. Μετοχές της Ανατολής είναι σε χρυσό. Άρα βάλαν μετοχές της Ανατολής που δεν τις πληρώσαν ποτέ στους ιδιοκτήτες τους, τα βάλανε εγγύηση στην Παγκόσμια Τράπεζα στα καταπιστέματα και τραβήξαν χρήματα από εκεί ρευστό. Το 60% για την Ελλάδα, τώρα όσον αφορά, πήρανε προμήθειες και υλικά από τα εργοστάσια των Ηνωμένων Πολιτειών. Φτιάρια, κουβέρτες, γκρέιντερ, φορτηγά, όλα αυτά τα πληρώσανε από τα ελληνικά καταπιστέματα με εγγύηση μετοχές της Ανατολής και τραβήξαν και μας το φέρανε εδώ πέρα σαν αμερικάνικη βοήθεια. Λάθος, λάθος. Χρήματα ελληνικά ήταν με εγγύηση το χρυσό των Ελλήνων, των προσφύγων από τη Σμύρνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και από τότε τι βλέπουμε? Και το 40% του σχέδιου Μάρσαλ το έφαγε το κράτος της δεξιάς. Καθαρά. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν πέφτει το ποσοστό της κάτω από 18%. Γιατί είναι οι ρίζες της βαθιά μέσα στο ελληνικό κράτος και εκβιάζουν τους εργαζόμενους με τις επιχειρήσεις που κάνουν το κράτος της δεξιάς, αφού έχει φάει και έχει κάνει τόσες επιχειρήσεις που λένε η πλουτοκρατία και η βιομηχανία είναι δεξιοί. Αφού έφαγε το 40% του σχέδιου Μάρσαλ, κύριε Βασιλάκη, πού είναι τα στοιχεία της πτώχευσης? Τη στόχευση του χρέους της Ελλάδας αυτά τα χρόνια. Ψάχνουμε να βρούμε τα οικονομικά δεδομένα εδώ. Εδώ δεν γνωρίζουμε καν πόσο είναι ο εθνικός μας πλούτος. Δεν γνωρίζουμε σαν πολίτες πόσο είναι ο κοινός μας, τέλος πάντων, πλούτος. Αυτό που μπορούμε όλοι μας και είμαστε συνιδιοκτήτες. Δεν γνωρίζουμε. Αφού η Εθνική Τράπεζα που ξεκίνησε το 1841 ξεκίνησε με πολυμετοχικότητα της οικογένειας Ροθσάιλντ. Και όλοι μέσα εκτός από τους Έλληνες την πολυμετοχικότητα. Και αν ήταν Έλληνες δεν ξέρω τι κάνανε εκεί μέσα. Όσοι είχαν κοινοπραξία σε εκείνη την Εθνική Τράπεζα. Αφού δεν γνωρίζουμε από την αρχή, γνωρίζουμε μόνο τους διαχειριστές, αλλά δεν γνωρίζουμε πόσο ακριβώς είναι ο πλούτος μας σαν κράτος, σαν έθνος. Και έρχεται ο Αρτέμισος Όρας, ο κύριος Αρτέμισος Όρας, ο πρόεδρος του Πολιτικού Φορέα των Εθνικών Ελλήνων και απέδειξε τα πάντα σε κοινή θέα
Να ο πλούτος των Ελλήνων, από πού πηγάζει, από πού προέρχεται, με ποιες συμφωνίες, με ποιες συνθήκες, μέχρι και σήμερα, κύριε Κολίδη. Αλλά εδώ είναι το εξής οξύμορο που πρέπει να τοποθετηθούμε και πρέπει να δει ο ελληνικός λαός. Το 1951 σταματάει. Ξεκινάμε ξανά μετά το 52 και έχουμε οικονομικά δεδομένα. Και εφόσον έχουμε περάσει παγκόσμιο πόλεμο, έχουμε μπει στην κοινοπραξία, έχουμε ιδρύσει το Δουνουτού, την Παγκόσμια Τράπεζα, τα πάντα, μας ξαναξεκινάνε με χρέος, κύριε Κολίδη. Από το 1952 μας ξαναξεκινάνε με 23,6% του ΑΕΠ, που δεν ξέρουμε από πού πηγάζει πάλι και το 23,6%, όπως και τα άλλα χρόνια από το 1884 που έχουμε δεδομένα μέχρι και σήμερα. Όλο αυτό το συνοθήλευμα αδικοπραξίας, κύριε Κολίδη, ποιος θα το αποκαταστήσει? Μόνο η Ελλήνων Συνέλευση δεν μπορεί να το κάνει. Μόνο η Ελλήνων Συνέλευση. Κύριε Βασιλάκη, μη συγχύζεστε, θα σας δώσω την απάντηση να τη μάθει ο ελληνικός λαός. Ακούστε τι συνέβη το 1951. Έχουν παύλα για το εξωτερικό χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ και το 1952 αρχίζουν και το εμφανίζουν πάλι, 23,6%. Τι έγινε το 1951, Αρτέμις Όρας? Ακούστε τι είπε ο Αρτέμις Όρας. Το 1951 γίνεται το μετοχολόγιο των μετόχων της Τράπεζας της Ανατολής. Δηλαδή, εφόσον το 32 πτωχεύουν την Ελλάδα και πήγαν να κάνουν την εκαθάριση της τράπεζας που τους συγχωνεύσανε μέσα στη μανούλα της, την Εθνική Τράπεζα, έπρεπε να εκαθαριστούν οι 7.000 μετρικού τόνοι χρυσού και να πάρει ο καθένας τα χρήματά του ή να τα είχε πάλι κατάθεση στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, αφού συγχωνεύτηκε. Να έχει δηλαδή την περιουσία του μέσα στη μάνα της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Τράπεζα της Ανατολής. Να είχε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα τα χρήματά του. Ό,τι είχε στην Ανατολή, να το είχε ένα άλλο λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα. Αυτό έπρεπε να γινόταν. Όπως γίνεται σήμερα με την Πειραιώς και την Αγροτική Τράπεζα. Λογαριασμοί της Αγροτικής Τράπεζας μεταπέσαν στην Πειραιώς. Αυτό το ίδιο θα γινόταν και τότε. Αλλά το 36 ο Ιωάννης Μεταξάς απολύει τους εκαθαριστές. Όπως είπαμε, γιατί ο Χρυσός χρηματοδοτούσε το Χίτλερ και έφτιαχνε την πολεμική μηχανή και τα Στούκας και τα αεροπλάνα και το Βίσμαρκ. Έτσι. Και το 1951, επειδή δεν μπόρεσαν να κάνουν εκαθάριση, είχε μαζευτεί μόνο το 46% των μετόχων και δεν μπορούσαν να κάνουν την εκαθάριση γιατί έπρεπε να ήταν πάνω από 50%, κύριε Βασιλάκη. Και έτσι το 51, κύριε Βασιλάκη, σας δίνω την απάντηση σε αυτό που είπατε. Το 51 δημιουργείται το μετοχολόγιο από την Εθνική Τράπεζα. Και εκεί φαίνονται όλοι το 46% των μετόχων που είχαν μετοχές της Ανατολής και μπήκαν σε μία λίστα. Αυτό είναι το μετοχολόγιο. Είναι μία λίστα των μετόχων της Τράπεζας της Ανατολής. Και μέσα εκεί πέρα, κύριε Βασιλάκη, εκεί πέρα είναι η γιαγιά του Σόρα. Η γιαγιά του Σόρα, η γιαγιά της γυναίκας του, η γιαγιά, που είχε έρθει από τη Σμύρνη και είχε τις 28 μετοχές ή πόσες άλλες δεν εμφάνισε ακόμα ο Σόρας. Ο Σόρας εμφάνισε τις 8 και έδωσε 4 και 4 δωρεά στο ελληνικό έθρος. Εκεί μέσα όταν η γιαγιά του Σόρα, άρα είναι νόμιμη κάτοχος και νομέας η γιαγιά του Σόρα, που τους έδωσε στο Σόρα με κληρονομικό δικαίωμα. Και το 2011 κάνει αυτή τη δωρεά και βγάζει η γάμα φόρο 13,5 δις και 13,5 δις, 27 δις. Και λέει ο Σόρας, κύριε, πάρτε μια μετοχή της Ανατολής, κάνω δωρεά και κάνω εχώρηση το φόρο. Πάρτε δηλαδή το χώρο από την αξία της μετοχής της Ανατολής που ήταν 678 δις το 2011 και δώστε μου τα αρέστα να ξοφλήσουμε και το ελληνικό χρέος. Και τον πήρε στο δικαστήριο και ο Παπαδάκης είπε ότι κάποιος μήνυσε το ΣΔΟΕ γιατί δεν του παίρνει το φόρο. Ο Σόρας ήταν, κύριε Παπαδάκη, γιατί δεν βγήκατε να το πείτε μετά? Γιατί δεν βγήκατε, κύριε Παπαδάκη, να πείτε και τα 600 δις τη δικαστική απόφαση που άθωθηκε ο Σόρας? Κύριε Παπαδάκη. Τι να πρωτοπούμε, κύριε Κολίδη, με συγχωρείτε. Εκεί, το 51 είναι σημαντική χρονιά, γι' αυτό μετά το 52 εμφανίζουν πάλι, όπως είπαμε, το ποσοστό του χρέους επί του ΑΕΠ. Γιατί έγινε το μετοχολόγιο και αρχίζαν πάλι να χρηματοδοτούν την ελληνική κοινωνία. Το σχέδιο Μάρσαλ συνεχίζει μέχρι και σήμερα, να ξέρετε. Όπου είναι η συνθήκη Bretton Woods 3.15, είναι η κυροπραξία Bretton Woods και τα χρήματα των Ελλήνων. Και από τότε είναι στο 1/5 και πιο κάτω της 100 το χρέος μας επί του ΑΕΠ. Αν δείτε το 52-53, εκεί εξακολουθούσαν να γινόταν τα έργα για το σχέδιο Μάρσαλ. Οδοποιία, η ΔΕΗ το 1950 με ΦΕΚ όπως υπάρχει, η Χαλιβουργία του Αγγελόπουλου. Η Πυρκάλ του Ποδοσάκη. Και όλα αυτά δεν είναι δικά του. Δεν είναι του Αγγελόπουλου. Η Χαλιβουργία, όπως είπατε. Δεν είναι η Χαλιβουργία του Αγγελόπουλου. Δεν είναι ο του Ποδοσάκη ο σιδηρόδρομος. Όχι, απλά έδωσε διαχείριση. Έχουν δώσει διαχείριση οι μηχανισμοί αυτοί, οι αποστατικοί μηχανισμοί που πάντα έχουν καπηλευθεί τους θεσμούς και το ελληνικό έθνος σε όλο του το φάσμα. Μπράβο. Και βλέπουμε ότι με το ΦΕΚ 315 πιστοποιείται ότι συμμετέχουμε στο Bretton Woods, ότι όλα είναι πραγματικότητα και ότι το Bretton Woods δεν ακυρώθηκε ποτέ μέχρι και σήμερα που υπάρχουν οι καταπιστευματικοί λογαριασμοί που μας
που μας έδωσε και μας εμφάνισε ο κύριος Αρτέμης Όρας το 2007. Έτσι δεν είναι, κύριε Γολίδη? Α, και θέλω να, να μείνουμε λίγο εδώ, διότι πραγματικά, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο ακόμα, πραγματικά είναι πολύ, πολύ μεγάλο το μέγεθος της απάτης, της απαξίωσης, της εχθρότητας, του μίσους κατά του έθνους των Ελλήνων, που ενώ έχουμε δώσει τα πάντα, σταματήσαμε μια Γερμανία η οποία ήθελε να τα διαλύσει όλα. Δεν ξέρω πόσες μέρες σταματήσαμε τον Γερμανό κατακτητή, ενώ είχε πάρει την Ευρώπη ολόκληρη, οικειοθελώς σχεδόν. Κανένας δεν αντιστάθηκε. Μόνο οι Έλληνες αντιστάθηκαν και μετά δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν στο Στάλινγκραντ και στην Ρωσία. Τους βρήκαν τα χιόνια και δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν και εκεί έχασε τον πόλεμο η Γερμανία. Άρα πάλι η Ελλάδα έβγαλε το φίδι από την τρύπα, όπως το βγάζει πάντα, κύριε Χολίδη. Και πάλι είμαστε χρεωμένοι. Και υποτίθεται ότι έχουμε συμμάχους, έχουμε εγγυητές για να μπορέσει να συσταθεί το ελληνικό κράτος υπό μοναρχία και όλα αυτά τα οποία πραγματικά ο Έλληνας πολίτης δεν γνωρίζει αν τα ξέρει, αλλά ήρθε η ώρα να τα μάθει, ήρθε η ώρα να τα αναγνωρίσει και να δει τον εχθρό που είναι μέσα στην πολιτεία του και του τρώει σιγά σιγά τα σωθικά και δεν τον αφήνει ποτέ να σηκώσει το κεφάλι και να δει κατάματα τη δημιουργία του και να ευημερήσει και να ευδαιμονήσει. Έτσι δεν είναι, κύριε Χολίδη? Έτσι είναι, κύριε Βασιλάκη. Και αν πάμε και χρονικά. Όχι, okay, λίγο πριν να απαντήσω σε αυτό. Όπως είπαμε, Αγγελόπουλο και Μποτοσάκη. Να ολοκληρώσουμε όμως λίγο, γιατί έχουμε, με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι έχουμε γύρω στα 4 λεπτά. Άρα, παρακαλώ, εν συντομία και εντάχει όσο μπορείτε. Ναι, ναι, δεν θα αργήσω. Ωραία. Είπαμε για Αγγελόπουλο, Μποτοσάκη και αυτοί που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τους λέει πλουτοκρατία και αυτοί που έχουν τα χρήματα. Όχι, κύριε. Αυτοί είναι τζάκια πολιτικών, τους οποίους τους βάλανε διαχειριστές. Τις περιουσίες που φτιαχτήκανε Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Χαλιβουργιά Αγγελόπουλου, όπως είπαμε, όλα αυτά, σαν διαχειριστές τα πολιτικά παιδιά, η οποία είναι εκβιαζόμενα από τους ιδιοκτήτες της Εθνικής Τράπεζας και την Κεντρική μας Τράπεζας, τον όμιλο Rothschild and Sons, όπως λέγεται, και εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Άρα, ο Αγγελόπουλος δεν είχε δικά του χρήματα για να φτιάξει αυτή τη χαλιβουργία. Είναι πολιτικό τζάκι που το βάλανε εκεί πέρα να διαχειρίζεται χρήματα, περιουσίες και επενδύσεις που φτιάξανε, όπως είπαμε, όλα αυτά τα έργα, η Πυρκάλ και όλα. Όλα αυτά ήταν περιουσίες που φτιάχνηκαν από τα ελληνικά καταπιστεύματα και αυτοί ήταν οι διαχειριστές τους. Και οι Βαρδινογιανέοι, Λάτσες, όλα αυτά τα πλοία που φτιάξανε είναι χρήματα δικά μας. Με δικά μας χρήματα έγινε του έθνους. Τώρα παρουσιάστηκε. Ακριβώς. Με εγγυήσεις της Τράπεζας Ανατολής, έτσι δεν είναι, με εγγυήσεις της Τράπεζας Ανατολής που δεν έκλεισε ποτέ. Και δεν συγχωνεύτηκε και εξ ολοκλήρου ποτέ, διότι δεν έγινε ποτέ καθάριση. Και μέχρι και σήμερα, που το 2018 βγάζουν εφεκ ότι πάνε να αναβιώσουν την εκαθάριση της Τράπεζας Ανατολής. Ενώ κάποτε από το 2012 πολεμάγανε όλα τα μίντια ότι και καλά έχει κλείσει η τράπεζα. Ενώ το 2018, όχι να έχει, δεν έχει κλείσει, απλά προσπαθούν να κάνουν καθάριση τώρα εσπεσμένα, γιατί βλέπουν ότι έρχεται το μεγάλο ο διπλός πέλεκης, ο οποίος θα χτυπήσει τα κεφάλια τους. Που είναι ο τεράστιος πλούτος των δολοφονημένων Ελλήνων από τότε μέχρι και σήμερα. Και τι είπαν, κύριε Βασιλάκη, και τι είπανε το ΦΕΚ Πραδίτ, το 633 που αποδεικνύει 28, συγγνώμη, ΦΕΚ Πραδίτ 633, να το ψάξει ο κόσμος, 29 Μαΐου του 2018. Εμφανίζουν ΦΕΚ με την Τράπεζα της Ανατολής, αναδίωση της εκαθάρισης. Άρα αυτό το ΦΕΚ μόνο το 2018 δικαιώνει το ΣΟΡΑ. Και δουλέψαν τον κόσμο μέσα από τα κανάλια ότι είπαν ο Σόρας πήρε τις μετοχές από το Μοναστηράκι. Οι αυθεντικές μετοχές του Σόρα πέρασαν από κοινοβουλευτικό έλεγχο, έχουν τη σφραγίδα του γαλλικού προξενείου και είναι στο μετοχολόγιο του 1951. Το 1951 οι μετοχές του Σόρα είναι στο μετοχολόγιο, κύριοι. Δεν γλιτώνεται. Άρα ο Σόρας δεν τις πήρε από το Μοναστηράκι. Του Σόρα είναι αυθεντικές και έχει όλες αυτές τις επιβεβαιώσεις από το ίδιο το κράτος. Καταλάβατε. Και μετά, αν θέλετε να κλείσουμε εδώ, να συνεχίσουμε στην δίκη μας. Ακριβώς, κύριε Χολίδη, διότι πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε, πραγματικά. Ένας διάλογος πάντα έχει και εντάσεις, πάντα έχει αυξομοιώσεις στην ένταση, στον ήχο, στη δόνηση, σε όλα αυτά. Και έτσι πρέπει να είναι, γιατί εμείς οι Έλληνες πολίτες την παράγουμε την πολιτική. Δεν μπορεί να την παράξει κανένας άλλος. Μόνο η συνοχή, η αλληλεγγύη, η πραγματική σύνδεση των πολιτών που συγκροτούν τον κοινό νου που λέγεται κοινωνία, είναι ο διάλογος και γίνεται πάντα μόνο μέσω του διαλόγου. Και έτσι ακριβώς φτάνουμε πιο κοντά στην αλήθεια. Όπως ακριβώς είναι και η ουσία της εκπομπής μας, κύριε Χολίδη. Το 1951, στο 52 που ξεκινάει
που αποτυπώσαμε την τεράστια αυτή γελιότητα η οποία συμβαίνει και συνεχίζει μέχρι και στις μέρες μας, ότι ενώ έχουμε τελειώσει τον πόλεμο, είμαστε οι νικητές, είμαστε πάλι χρεωμένοι, κύριε Χολίδη και αγαπητοί συμπολίτες μας. Ωραία. Είμαστε ακόμα χρεωμένοι και πρέπει κατά στιγμή να ξεχρεώσουμε και τώρα τα έχουμε όλα να ξεχρεώσουμε. Κύριε Χολίδη, ένα τελευταίο σχολιασμό για να κλείσουμε την εκπομπή. Ωραία. Αυτή η ένταση, κύριε Βασιλάκη, είναι για το άδικο που βιώνει ο Έλληνας πολίτης σήμερα στην ίδια του τη χώρα, το άδικο που βιώνει από τους πολιτικούς του, από το άδικο που βιώνει από την Κεντρική του Τράπεζα και από όλες τις τράπεζες, για το άδικο που βιώνει από τους δημοσιογράφους που μας βομβαρδίζουν με ψευδείς ειδήσεις και για την ανεργία που είναι στο 40%, για την υγεία που δεν δουλεύει τίποτα, μα προπάντων για το εξωτερικό μας χρέος που έχουμε 600 δις στον κρατικό προπολογισμό να το αποπληρώσουμε ολοσχερώς. Αυτό είναι το άδικο που βιώνει σήμερα ο Έλληνας στην ίδια του τη χώρα. Και με αυτό ήθελα να κλείσω. Κύριε Χολίδη, και πάλι ευχαριστούμε. Εννοείται ότι θα έχουμε και τρίτο μέρος για να αποτυπώσουμε μέχρι και το 2020 όλη αυτή την τεράστια πλάνη, αλλά και την τεράστια απάτη που έχει γίνει εις βάρος μας. Εις βάρος των απογόνων μας και των σημερινών απογόνων μας, όσοι κάνουμε, γιατί δεν μας επιτρέπεται ούτε αυτό να κάνουμε πλέον, έτσι όπως έχουν καταντήσει τα πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι. Δίκαια συνέχεια σε ό,τι κάνετε, κύριε Χολίδη. Καλή σας νύχτα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ήταν ο κύριος Χολίδης Κωνσταντίνος, υποψήφιος βουλευτής με την Ελληνική Συνέλευση στο νομό της Καβάλας. Από όλους εμάς, την τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Θεσσαλονίτης, την παρουσίαση ο Στέλιος Βασιλάκης, να έχετε όλοι ένα δίκαιο βράδυ.